Όταν λέει κάλεσε ο άγγελος Γαβριήλ τους μαθητές όλους από όλα τα μέρη που είχαν βρεθεί για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τους πήρε, λέει, η νεφέλη τον καθένα και τον έφερνε γεστημανή το χωρίο για να κυδέψουν όλοι μαζί την Παναγία. Στο δρόμο όμως η νεφέλη συναντάει, για δέστε, χτες το είπα αυτό, συναντάει την νεφέλη που ο Χριστός έπαιρνε την ψυχή της Παναγίας για να την πάει στους ουρανούς και μαζί και το σώμα της. Ήδη είχε γίνει η κύδευση και ο Θωμάς άργησε. Και η Παναγία, για να βεβαιώσει ο Θωμάς το γεγονός, του έδωσε την τιμία ζώνη της. Από εκεί έμεινε η τιμία ζώνη και είναι σήμερα στο μοναστήρι του Πρωτοπεδίου στο Αγενώνος. Και όταν ο Θωμάς ήθελε να βεβαιώσει όλα αυτά τα γεγονότα, πάλι ο Θωμάς έλαχε να είναι άπιστος. Πήγε να δει τον τάφο της Παναγίας και ο τάφος ήταν άνθος. Και ήξερε τι έγινε, γιατί σε αυτόν φανερώθηκε η Παναγία, φεύγοντας για τον ουρανό. Διάβασα χτες ένα υπέροχο κείμενο, που τι λέει και τι ενώνει, γέμισε η καρδούλα μου ελπίδα από αυτό το κείμενο. Ότι η Παναγία, ενώ είναι κηδεία, ενώ είναι θάνατος, ενώ είναι το τέρμα όπως όλων μας και θα έπρεπε να είναι στενοχώρια όλα αυτά, αντί να είναι στενοχώρια, είναι δοξολογία και ύμνος. Είναι χαρά και γλέντια και πανηγύρια από τη μια άκρη της Ορθοδοξίας στην άλλη. Και η Παναγία, λέει, μόλις το έμαθε, έδειξε την απέραντη χαρά της, διότι της είπε ο άγγελος, σε τρεις μέρες φεύγεις. Τέλος. Φεύγεις. Και αντί η Παναγία να δει το θάνατο και να τρομάξει, είδε, λέει, το θάνατο και λαχτάρισε από χαρά. Γιατί στην Παναγία πρώτα εφαρμόστηκε η Ανάσταση των νεκρών, που το σώμα της το πήρε ζωντανό με την ψυχή της ο Θεός, ο Χριστός, ο Γιος της, για να την έχει ζωντανή μέσα στο Παράδεισο. Η Ανάσταση, λοιπόν, του Χριστού έδωσε τη δυνατότητα της Αναστάσεως και της χαράς και της ελπίδας και στην Παναγία μας. Πόσο όμορφα, πόσο υπέροχα, πόσο μοναδικά είναι να μπορέσουμε να νιώσουμε κι εμείς την ελπίδα της Αναστάσεως και να πορευόμαστε και να μετράμε μέρες και ώρες και μήνες και χρόνια, αλλά τούτο δώρο μας γεμίζει λαχτάρα ότι πάμε στο τέλος. Όχι φόβο ότι θα περάσουμε μέσα από το θάνατο. Αυτό σημαίνει ελπίδα του Θεού. Αυτό σημαίνει μετοχή και συμμετοχή στην Ανάσταση του Χριστού. Τούτο δώ μας έδωκε ο Χριστός. Τούτο δώ μας επιβεβαίωσε η Παναγιά.
Τούτο δό μας επιβεβαίωσαν όλοι οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Τούτο δό επιβεβαιώνεται καθημερινά με αυτούς, γιατί θέλει μια προϋπόθεση η χαρά προς το θάνατο και το κλέντι, να έχουμε την ψυχή μας καθαρή, να έχουμε τη ζωή μας καθαρή. Και όταν δεν την έχουμε καθαρή, παπά μου, εύκολο είναι πάλι. Σκύβουμε μπροστά στο Θεό και ζητάμε συγχώρεση. Και πάμε στο πνευματικό και σηκώνει το πετραχύρι του και μας διαβάζει και μας κάνει πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι καθαρούς σαν το χιόνι. Όπως πεντακάθαρη έφυγε η Παναγία μας. Γι' αυτό τη λέμε κατά πάντα Αγία, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν πεντακάθαρη, ότι ήταν τελείως Αγία με όλα αυτά που έκανε και με την υπακοή και την ταπείνωση που έδειξε. Μέγιστες αρετές, γιατί η Παναγία έδειξε ταπείνωση, υπακοή και αγάπη απέραντη. Αγάπη σε όλους μας και ας μην είχαμε γεννηθεί ακόμα. Μας ήξερε η καρδούλα της και μας αγάπαγε και από την πολύ της αγάπη έδειξε την υπακοή στον Αρχάγγελο να γίνει όπως το θέλει ο Θεός και να φέρει και να επομιστεί και να κουβαλήσει 9 μήνες το Θεό και γιο της και Χριστό μας μέσα στην κυλίτσα της. Αγάπη λοιπόν σε όλους. Υπακοή στο Θεό και στον Αρχάγγελο και στα γεγονότα όλα. Σε όλα υπακοή. Αλλά, ενώ ήταν μάνα του Θεού, ποιος μπορεί από μας να είχε τα 1.000.000 ενός τέτοιου τίτλου, το 1.000.000 ενός τέτοιου τίτλου να είναι μάνα του Θεού και να χάνεται, να κρύβεται, να εξαφανίζεται από τη δημοσιότητα. Γιατί ήθελε να φανεί ο Θεός, ο Γιος της που ήταν Θεός. Αυτή λοιπόν την Παναγιά γιορτάζουμε σήμερα, αυτή την Παναγιά να πάρουμε μαζί μας στη ζωή μας, στο σπιτικό μας, να τη χαρίσουμε στους ανθρώπους μας για λίγο, για λίγο, για λίγο, για λίγο, 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 λίγο. Να μάθουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ποια είναι η Παναγιά μας. Έχω την αίσθηση ότι τούτο εδώ το ξεχάσαμε. Ας το κάνουμε δώρο σήμερα στα παιδιά μας. Όχι όμως με φωνές. Όχι άγρια Παναγιά, ούτε άγριο Θεό, ούτε ζώρικη Παναγιά, ούτε ζώρικο Θεό. Μην του ζωγραφίζετε Παναγιά και Θεό που τιμωρεί. Μην του ζωγραφίζετε Παναγιά και Θεό που δικάζει. Μην του ζωγραφίζετε Παναγιά και Θεό που καταδικάζει. Ζωγραφίστε τους Παναγιά και Χριστό που αγαπάει, που αγαπάνε, που αγαπάνε, που αγαπάνε, που αγαπάνε. Και αν τους ζωγραφίσετε τέτοια Παναγιά και τους πείτε ότι η Παναγιά είναι η μάνα μας, η Παναγιά είναι η προστάτηδά μας, η Παναγιά είναι η αγάπη μας, η Παναγιά είναι ο έρωτάς μας, η τρέλα μας πρέπει να είναι η Παναγιά. Πάνω και πάνω και πρώτα από όλους, όλες τις αγάπες, όλες τις λατρείες, όλους τους έρωτες, όλους τους ανθρώπους. Αλλά ενώ πρέπει να είναι η Παναγιά,
καρδιά και ο Θεός πάνω από όλους, μαζί όμως πρέπει να είναι και οι άνθρωποι. Τότε ολοκληρώνεται τούτο εδώ το έργο του Θεού, όταν λατρεύουμε το Θεό μαζί με τους ανθρώπους. Αυτή η λατρεία και αυτή η λατρεία και αυτή η λατρεία και η άλλη λατρεία μόνο στους ανθρώπους είναι αυτή που ανοίγει τον Παράδεισο και χαριτώνει τον άνθρωπο και τον αγιάζει. Δεν θέλει σπουδαίες θεολογίες. Θέλει σπουδαία αγάπη, σπουδαία ταπείνωση, σπουδαία υπακοή, σπουδαία υπομονή και τότε όλα γίνονται του Θεού, του Παραδείσου και η ψυχή μας και η καρδιά μας και η ζωή μας. Είδα σήμερα που τον εδώ τον καλό άνθρωπο με τι χαμόγελο μπήκε στον ναό και κατέβηκα και του φίλησα τα χέρια. Γιατί λέω, όταν σηκώνεις τέτοιους σταυρούς και κρατάς την καρδιά σου χαμογελαστή, έχεις Θεό μέσα σου. Έχεις Θεό. Και εμείς, για μια παραλυχίδα που μαντζινάει, βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χάνονται όλα έτσι! Ενώ έτσι κερδίζονται όλα. Σε ευχαριστώ. Ήταν τιμή σήμερα που ήρθε στον τόπο. Είναι τιμή σήμερα που ήρθε όλοι μέχρι εδώ. Γιορτή μέρα, καλοκαίρι καιρός και δεν πήγατε κάπου με τους δικούς σας ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Εύχομαι και προσεύχομαι πάντα για εσάς. Όποιος και αν έρχεται, όσο και αν έρχεται, για ό,τι και αν έρχεται, γεμίζετε την καρδιά μου ομορφιές. Να πω σήμερα χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλα τα σπίτια. Έβλεπα χτες σε πόσα μέρη έχει σπουδαίες εικόνες της Παναγίας. Μέτρησα 300 σημεία και κάποιες που είναι γνωστές μου δεν τις είχε μέσα. Σ' όλη την Ελλάδα, σ' όλη την Κύπρο, σ' όλη την Κρήτη, σ' όλη την Ορθοδοξία υπάρχει Παναγιά και εικόνα θαυματουργείου. Αυτή η Παναγιά να σας συνοδεύει. Αυτή η Παναγιά να σας αγαπάει. Αυτή η Παναγιά να σας ακούει. Αυτή η Παναγιά να σας αγκαλιάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλα τα σπίτια. Χρόνια πολλά, το ξέρω μου, το ξέρω. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα όμως. Σε αυτήν που τραβάει και τι δεν τραβάει μαζί. Το ότι ακόμα δεν μου έχει αλλάξει κλειδί, δείχνει πόσο καλή ψυχή και καρδιά έχει. Κάθε φορά που γυρνάω και τρέχω από εδώ και από εκεί, δοκιμάζω το κλειδί, λες να πιάσει ή δεν θα πιάσει. Να εύχεστε και να προσεύχεστε. Ευχαριστώ για τα δύο υπέροχα παιδιά που μου έκανε και τις δύο υπέροχες νύφες που μου φέραν τα παιδιά μου. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και σας αγαπώ. Να ζήσετε όλοι, όλοι. Έχουμε και επιτρόπους με γυναίκες και με παιδιά και συνεργάτες με παιδιά να σας χαίρεται η Παναγιά και να σας αγαπάει. Και τώρα θα σας πω και κάτι. Έχουμε κυκλοφορήσει μία λαχαιοφόρα αγορά. Την έχει αναλάβει η κυρία Παπαδιά να τη φέρει πέρας μαζί με τους επιτρόπους από τη Σαρακίνα. Σε κάθε πανηγύρι θα το κάνουμε, ξέρετε γιατί, να τελειώσουμε τα έργα των ναών. Το έχω έννοια, πριν φύγω, όχι δεν πάω σε άλλο μέρος, όχι. Ένα ακόμα μέρος και τελειώνουμε. Ένα θα είναι το μέρος που θα φύγω. Πριν φύγω λοιπόν, δεν ακούω πριν φύγω θέλω να τελειώσουμε τα έργα στους ναούς,
λίγο ήσυχος. Γι' αυτό λοιπόν πάρτε τα λαχεία. Στα λαχεία αυτά ένας στους δύο κερδίζει τόσο δωρεάν. Να είστε καλά. Και η παπαδιά μάλλον κερνάει κιόλας έξω. Γνώμησε γλυκά. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Από τον Κύριο ότι υποθείται ήρεμες μέρες ευτυχία, χρόνια πολλά να ζήσετε, να είναι η ζωή σαν μόνο φως και μες στο φως να πορευτείτε, πάντα για πίστη και σωτηρία, χρόνια πολλά να ζήσετε.